Άρης από Hard Rock Busters. Στο προηγούμενο unboxing είχαμε δει το Wooting 2. Ήρθε η ώρα, η μεγάλη ώρα της δοκιμής. Ας ανοίξουμε το κουτί να δούμε τι έχει μέσα. Μία καρτούλα, greeting card. Ναι, Γοιό Γιουάν, τη στένετε και σας κάνει, σας πραγματοποιούν μια επιθυμία. Τώρα δεν ξέρω τι θέλει να γράψετε. 4 εφεδικά switches, διακόπτες. Μπορείτε να τους αλλάξετε τους διακόπτες στο Wooting. Θα δείξουμε παρακάτω πώς. Ένα set βιδούλες, εφεδικά. Και πάμε να δούμε και το κυρίως πληκτρολόγιο, γιατί το έχω βγάλει από τη συσκευασία. Εδώ είναι το κυρίως πληκτρολόγιο. Επίσης σας δίνουν και αυτό για να μπορείτε να αφαιρέσετε και τα keycaps και τις switches. Λοιπόν, εδώ είναι το πληκτρολόγιο. Η διαφορά με το Wooting One, όσοι το γνωρίζετε, είναι ότι έχει το keypad. Είναι δηλαδή λίγο πιο μακρύ για να το φιλοξενήσει. Επίσης, έχει Type-C κονέκτορα. Δεν υπάρχει πλέον ο απλός κονέκτορ που είχε ο σπαστικός στο Wooting One. Type-C, detachable USB cable, το βλέπετε. Πολύ ελαστικό και αρκετά μακρύ, νομίζω πρέπει να γύρω στα 2 μέτρα, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σύνδεσης. Δύο αυτάκια εδώ πέρα, για να το φαίνεται στην κλίση, όπως θέλετε εσείς. Λοιπόν, ας το συνδέσουμε για να πάμε στα παρακάτω. Αφού έχετε βάλει το USB καλώδιο την άλλη άκρη στον υπολογιστή, το βάζουμε και εδώ πέρα, στο πληκτρολόγιο. Πιέζεται και αυτό μέσα. Και είμαστε έτοιμοι. Ανοίξουμε και τα αυτάκια. Απλό στην όψη το πληκτρολόγιο, αλλά έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά στα οποία θα αναφερθούμε σε λίγο. Εμένα προσωπικά μου αρέσει. Το μόνο που με χαλάει ότι δεν έχει προστατευτικό καρπόν, το οποίο μπορείτε να αγοράσετε έξτρα και κοστίζει γύρω στα 30 ευρώ. Είναι αρκετά ακριβό. Ας κλείσω και τον ήχο από εδώ. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα, τι έχουμε. Αυτό είναι το δεύτερο αναλογικό πληκτρολόγιο της αγοράς. Το πρώτο ήταν το Wooting One, αυτό είναι το δεύτερο. Τι σημαίνει αυτό τώρα, οι αναλογικοί διακόπτες που έχει. Καταρχήν, δύο modes, digital είναι το απλό, αναλογικό είναι αυτό το καινούριο. Όσο πατάτε ένα πλήκτρο, τόσο καταλαβαίνει την πίεση που ασκείτε σε αυτό και μπορείτε να το ρυθμίσετε επίσης αυτό. Φανταστείτε ένα απλό παράδειγμα. Σε ένα παιχνίδι, ο χαρακτήρας τρέχει. Πατάτε το κουμπί, πιο δυνατά τρέχει πιο γρήγορα. Πιο κάτω τρέχει πιο γρήγορα. Τα αφήνετε, τρέχει πιο σιγά. Είναι ή σε ένα gaming παιχνίδι, θέλετε να στρίψετε μια πολύ σκληρή στροφή δεξιά, πατάτε αυτό το πλήκτρο τέρμα κάτω, στρίβει το αμάξι κατευθείαν. Πιο χαλαρά, άμα θέλετε, δεν το πατάτε τόσο δυνατά. Θα τα δείξουμε αυτά. Ας πάμε μια λίγο στο επίσημο site της Wooting να ρίξουμε μια ματιά στα τι έχει να πει. Το πρώτο βέβαια που λέει The Full Size Analog Mechanical Keyboard είναι το πρώτο αναλογικό full size, γιατί το Wooting One ήταν 10 κιλές. Μηχανικά switches. Αυτό τώρα έρχεται με 3 switches, με 3 τύπους διακοπτών. Red, η κλασική gaming, blue, typing και gaming, και οι μαύροι, οι οποίοι είναι αρκετά πιο, είναι για αυτούς που χτυπάνε πάρα πολύ τα πλήκτρα και θέλουν να είναι, θέλουν πολύ βάρος οι διακόπτες. Εδώ μας περιγράφει κάπως το analog input, μας έχει κάποια παραδείγματα. Μπορείτε να ρυθμίσετε το actuation point των διακοπτών, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επειδή το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο χρησιμοποιεί οπτικούς διακόπτες, υπάρχει δυνατότητα να ρυθμίσετε το actuation point από το 1,5 mm για πολύ γρήγορη αντίδραση μέχρι 3,6 mm. Φυσικά έχει individual RGB backlight, δηλαδή σε κάθε πλήκτρο μπορείτε να ρυθμίσετε ξεχωριστό φωτισμό. Και εδώ βλέπουμε τους τρεις τύπους διακοπτών. 100 εκατομμύρια κλικς τους δίνει. Η κλασική Cherry είναι στα 50,
αυτοί πάνε στα 100 εκατομμύρια. Εντάξει, δεν μπορούμε να το δοκιμάσουμε αυτό. Θα πάρω το λόγο τους για αυτό που λένε. Δεν υπάρχει feedback στο red και στο black. Το feedback, δηλαδή το αυτό, το click, θα τα ακούτε μόνο στο blue, διακόπτη, στο μπλε. Και μπορείτε να τα αλλάξετε. Για να βγάλουμε τώρα ένα διακόπτη, πιάνουμε από εδώ. Βλέπετε, δε. Έχω βγάλει το keycap, αυτός είναι ο διακόπτης. Για τον βγάλω, πιάνω από πάνω και από κάτω. Κάτσε. Και βγήκε ένα άλλο διακόπτη, γιατί όταν έβγαλα τον επάνω, συνέχεια χτύπαγε το συγκεκριμένο κουμπί και δεν μ' άφηνε να ρίξω τον RGB φωτισμό. Λοιπόν, επάνω βλέπουμε ένα LED, SMT LED. Αυτό δίνει τον RGB φωτισμό. Κάτω τώρα, αριστερά, είναι μία φωτοδίωδος η οποία ανάβει ανατακτά διαστήματα και δεξιά ένας φωτοσένσορας. Πώς δουλεύει ο συγκεκριμένος διακόπτης? Όταν πιέσετε ένα κουμπί, το infrared LED στέλνει μια δεσμίδα φωτός ανατακτά διαστήματα μέσα στο διακόπτη. Και υπάρχει εκεί ένα lens κάτωπτρο, το οποίο ονομάζει α, που κάνει redirect το φως στα δεξιά. Η πλήρες δεσμίδα φωτός γίνεται redirect στα δεξιά όταν ο διακόπτης είναι στην τέρμα κάτω θέση. Όταν είναι στην τέρμα πάνω, δεν πηγαίνει τίποτα στα δεξιά. Οπότε, μετά υπάρχει ακόμα ένα κάτωπτο, το β, το οποίο κάνει redirect το φως πίσω στο φωτοσένσορα. Οπότε, αναλόγως την απόσταση που έχει ο διακόπτης και αναλόγως το ποσό της δεσμίδος φωτός που γυρνάει στο φωτοσένσορα, μπορεί να υπολογίσει την απόσταση. Κάπως έτσι λειτουργεί η αναλογική λειτουργία του συγκεκριμένου πληκτρολογίου. Είναι κάτι απλό, αλλά έξυπνο. Και είναι οι πρώτοι που το κάνανε και μεγάλη μαγιά τους γι' αυτό. Στο κάτι που έκανα τώρα. Η Wooting αναφέρει στο site της, μιλάει για την ακριβή για ένα millisecond. Μόνο, εδώ πέρα, signal processing, ένα millisecond polling rate, το οποίο σημαίνει 1000 hertz. Με λίγα λόγια, το πληκτρολόγιο, όταν εσείς πατάτε ένα πλήκτρο, στέλνετε μια εντολή στο σύστημα. Αυτές οι εντολές όμως, το πληκτρολόγιο τις σκανάρει ανά κάποια διαστήματα. Το συγκεκριμένο Wooting, 1000 φορές το δευτερόλεπτο, σκανάρει όλο το πληκτρολόγιο για να δει τι πλήκτρα έχετε πατήσει. Αυτό βέβαια, σύμφωνα με τη Wooting. Στο δικό μου το σύστημα, μέτρησα το polling rate, δηλαδή το πόσο συχνά εκπέμπει το IR LED, το συγκεκριμένο εδώ πέρα. Εγώ το βρήκα ότι ήταν γύρω στα 90 Hz. Δεν μπόρεσα να πιάσω τα 1000 Hz που λέει η Wooting με την καμία. Δηλαδή ήταν γύρω στα 11, ανά 11 περίπου με 12 millisecond εκπέμπεται μια δεσμίδα φωτός, μια δεσμίδα IR φωτός από εδώ πέρα, πάει στο διακόπτη και κάνει όλη αυτή τη διαδρομή που σας είπα. Εντάξει, στα πληκτρολόγια ποντίκι μπορώ να καταλάβω ένα polling range τάξη των 1000 hertz. Για ένα πληκτρολόγιο νομίζω ότι τα 90 και 100 hertz είναι υπεραρκετά, δεν χρειάζεσαι παραπάνω. Πάση περιπτώσει, να βάλουμε πίσω το διακόπτη, να δείτε πόσο απλό είναι. Από εδώ που βλέπετε ότι είναι το κάτωπτο, αυτό πάει από πάνω πλευρά, εκεί που είναι το RGB LED. Οπότε ο διακόπτης θα μπει έτσι, τάκ, κούμπωσε, βάζουμε και το keycap και είμαστε ready. Εδώ έχουμε το utility λοιπόν. Η πρώτη σελίδα ξεκινάει, υπάρχουν τα προφίλ, ένα digital προφίλ, το οποίο στο digital είναι το πληκτρολόγιο κανονικά on-off, όπως είναι σε όλα τα πληκτρολόγια. Θυμίσω λίγο το brightness να έχω RGB φωτισμό. Και βλέπουμε από κάτω τρία αναλογικά προφίλ, άναλο προφίλ 1, 2 και 3. Το αν επιλέξετε ένα από αυτά, βλέπετε ότι αλλάζει καταρχήν το χρώμα του RGB φωτισμού και ανοίγουν κάποιες έξτρα επιλογές κάτω. Βλέπετε στο Digital Profile έχετε μόνο επιλογές φωτός και Digital Settings.
Από digital settings το Tachyon Mode υποτίθεται κάνει το πληκτρολόγιο πιο γρήγορο. Εγώ το είδα στον παλμογράφο, δεν είδα κάποια διαφορά. Και ρυθμίζει το actuation point, δηλαδή το που ενεργοποιείται ο διακόπτης. Είτε από το 1,5 που είναι υπεργρήγορο μέχρι 3,6. Το default είναι γύρω στο 1,7. Τώρα στο analog, στο αναλογικό προφίλ βλέπετε ότι έχουμε analog bindings, analog settings και DKS settings. Στα analog bindings μπορείτε να ρυθμίσετε τα πλήκτρα τα αναλογικά. Πώς δουλεύει το σύστημα τώρα της routing θα μου πείτε. Και αν είναι σηματώμα όλα τα παιχνίδια. Τι κάνει. Απλά αυτοί οι τύποι έχουν χρησιμοποιήσει το X input που χρησιμοποιούν τα πληκτρολόγια και το οποίο είναι σηματώμα με τα περισσότερα παιχνίδια και το έχουν προσαρμόσει πάνω στο keyboard. Στην ουσία δηλαδή όταν βάλετε ένα παιχνίδι με αναλογικό προφίλ, το πληκτρολόγιο, το παιχνίδι θα το βλέπει σαν joystick. Ξέρετε, το joystick έχει αναλογική ανάδραση. Το ίδιο θα γίνεται και με το keyboard. Σε μερικά παιχνίδια, σε αρκετά δουλεύει αυτό, σε μερικά μπορεί να μην δουλεύει, γιατί χρειάζονται και το keyboard. Γιατί όταν επιλέγετε το X input για το συγκεκριμένο, για το routing, θα το βλέπει μόνο σαν joystick. Δεν μπορεί να το δει ταυτόχρονα σαν joystick και σαν πληκτρολόγιο. Οπότε, εδώ πέρα σας δίνει μια επιλογή να μπορείτε να επιλέξετε ή X input ή direct input και μπορείτε επίσης να επιλέξετε ποια πλήκτρα θα αντιστοιχούν στα αντίστοιχα του joystick. Βλέπετε, left joystick up το W, το down είναι το S, το αριστερά το α, το δεξιά το D και σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε και τα υπόλοιπα, ας πούμε για το button α, b, x, y. Είναι σαν να έχετε ένα Xbox joystick πάνω σε αυτό το πληκτρολόγιο και κάπως έτσι γίνεται παιχνίδι. Τώρα, στα analog settings μπορείτε να κάνετε, να είναι είτε γραμμική, δηλαδή πατάς και να είναι γραμμική απόκριση του χαρακτήρα, είτε να επιλέξετε, έχετε κάποιες άλλες επιλογές, slow, smooth, instant, εντάξει, εγώ στο linear το έχω προς το παρόν, στη γραμμική, DKS settings. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. DKS σημαίνει Dynamic Keystroke. Μπορείτε, επειδή τα πλήκτρα είναι πλέον αναλογικά και το πληκτρολόγιο αναγνωρίζει πότε είναι πατημένα, σε πόσο ποσοστό είναι πατημένα, πότε το αφήνετε, μπορείτε να προγραμματίσετε κάποιες κινήσεις. Έχετε π.χ. ένα παιχνίδι FPS και εσείς, ξέρετε, στα FPS για να τρέξει ο χαρακτήρας πατάς το Shift και το W και τρέχει. Σκέ το W και περπατάει. Λοιπόν, τι μπορείτε να κάνετε εδώ πέρα. Μπορείτε να προγραμματίσετε όταν πατάτε τέρμα κάτω το W, να ενεργοποιείτε αυτόματα και το Shift, να τρέχει ο χαρακτήρας, σφαίρα, όταν το αφήνετε λίγο, να αρχίσει να περπατάει σιγά σιγά. Πώς το κάνουμε αυτό. Πάμε στο DKS settings. Επιλέγουμε το W. Το πλήκτρο το οποίο θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, να κάνουμε binding. Πάμε στο πρώτο εδώ πέρα μποξάκι. Βάζουμε το πλήκτρο W και μετά σέρνουμε την μπάρα και την πάμε τέρμα, να καλύψουμε και τα 4 states. Το πρώτο state σημαίνει ότι έχουμε πατήσει το πλήκτρο. Το πρώτο εικονίδιάκι εδώ πέρα. Το δεύτερο εικονίδιο σημαίνει ότι έχει τερματίσει το πλήκτρο κάτω. Το τρίτο εικονίδιο σημαίνει ότι έχουμε αφήσει το πλήκτρο και έχει φύγει από την τέρμα κάτω θέση. Και το τέταρτο εικονίδιο σημαίνει ότι το έχουμε αφήσει εντελώς το πλήκτρο. Οπότε εμείς θέλουμε να καλύψουμε όλα τα πιθανά states του W πλήκτρου. Οπότε επιλέγουμε την μπάρα και την πηγαίνουμε τέρμα. Τώρα, επιλέγουμε το left shift στο κάτω. Και μας ενδιαφέρουν μόνο τα δύο μεσαία states, δηλαδή όταν πατήσει τέρμα κάτω το W και όταν το αφήσουμε. Και μπορούμε να κάνουμε ένα test το binding που κάναμε εδώ πέρα. Βλέπετε, όταν το πατάω ελαφριά, το W ανοίγει μόνο, δηλαδή ο χαρακτήρας μας τώρα περπατάει. Όταν το πατήσω τέρμα κάτω, ενεργοποιείται και το shift, ο χαρακτήρας τρέχει. Τα αφήνω λίγο, σκέτο το W. Μπορείτε να κάνετε πολύ πιο πολύπλοκα, ειδικά για το Fortnite, έχει κάτι συνδυασμούς, άστα να πάνε. Αυτά παιδιά είναι με πειραματισμό, κάνετε ό,τι κάνετε, μετά save το keyboard και σώζονται οι ρυθμίσεις. Το keyboard, το πληκτρολόγιο έχει μνήμη για 4 θέσεις, digital και τα 3 analog profile, οπότε δεν χάνονται οι ρυθμίσεις όποτε το κάνετε πανεκκίνητο σύστημα, κάτι που θα ήταν πάρα πολύ σπαστικό. Ας πάμε και μία στα settings, εδώ μπορείτε να επιλέξετε light και dark. Και σε μερικά παιχνίδια μπορεί να υπάρχουν κάποιες ασυμβατότητες να κάνετε disable το X input. Υπάρχει και ένα chroma connect για τα τέτοια της Razer, για τα προϊόντα της Razer, ένα about. Κάθε φορά που ανοίγει
Μάλλον την πρώτη φορά που θα κινήσει η εφαρμογή σας δείχνει ένα guide και μπορεί να κάνετε και update και το ίδιο το πληκτρολόγιο εκτός από την εφαρμογή. Λοιπόν, εδώ έχω βάλει ένα παιχνίδι, το Forza Horizon 4. Έχω δημιουργήσει, μάλλον υπήρχαν τα προφίλ έτοιμα, μπορείτε να τα κατεβάσετε και από το site της Wooty με κάποιους κωδικούς. Βλέπετε ότι έχει κάνει ήδη τις ρυθμίσεις που χρειάζονται σε κουμπιά. Τα analog bindings έχουν γίνει ήδη δηλαδή. Και analog settings εδώ βλέπουμε, DKS settings δεν έχει κάνει, τα analog bindings μας ενδιαφέρουν. Οπότε πάμε στο παιχνίδι. Θα κάνουμε και κάποιες κινήσεις. Να δω από το site της Wooty τι ρυθμίσεις λέει. Λοιπόν, στο controller είμαστε εμείς για να κάνουμε τις αλλαγές. Δεν είναι τύπος τώρα εδώ. Activate, rewind button. Από ό,τι βλέπω όλα εντάξει είναι αλλαγή. Τι λάθος έχει εδώ. Για να δούμε. Περιμένουμε να το κάνει optimize για το PC μου. Το routing είπαμε το βλέπει σαν controller, οπότε σας δείχνει joystick. Αλλά εσείς θα παίζετε από το πληκτρολόγιο. Τώρα από τη στιγμή που θα μπορείτε να παίξετε με joystick, δεν το κάνετε αυτό. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Be whatever you want to be. It's not your dream holiday anymore. It's your dream life. That's the horizon I see. Let me show you. Welcome to autumn. A new beginning for the festival that never ends. Don't go anywhere. Horizon is here to stay. We'll be right back.
έχει dedicated media keys, δηλαδή για να ελέγχετε τον ήχο μπρος πίσω κτλ. Αλλά μπορείτε να πατήσετε το FNI και ένα από τα 6 από εδώ πέρα και να έχετε τα media keys που θέλετε. Επίσης βλέπετε 4 κουμπάκια εδώ, αυτό analog profile 1, analog profile 2, analog profile 3 και mode. Διάφορα mode φωτισμού. Ένα μεγάλο μειονέκτημα, θα αναφερθώ και μετά σε αυτό στο τέλος, δεν έχει μακροεντολές, δεν υποστηρίζει μακροεντολές. Την έχουν κατηγορήσει πολύ τη Gooting γι' αυτό που δεν έχει δυνατότητα μακροεντολών. Δεν ξέρω κάποια στιγμή αν θα το δώσει αυτό, θα μπορούσε δηλαδή να προγραμματίσεις κάποια από τα κουμπιά εδώ να κάνουν κάποιες διεργασίες. Ανεξαρτήτως που δεν έχει ξεχωριστά τα λεγόμενα εύκεις που έχουν άλλα πληκτρολόγια. Τώρα, άμα θα το δώσει, δεν ξέρω. Βασικά, αν μπορούσε θα το έχει κάνει ήδη. Δεν ξέρω τι γίνεται και δεν το έχουν δώσει ακόμα. Μου φαίνεται περίεργο gaming πληκτρολόγιο χωρίς μακροεντολές. Πολλά είπαμε. Ας το κλείσουμε και κάπου εδώ το θέμα. Ο επίλογός μου, πολύ καλό πληκτρολόγιο. Πάρα πολύ καλό πληκτρολόγιο. Δούλευα το Gooting 1 για αρκετά, από τότε που βγήκε βασικά, και δεν είχα κανένα απολύτως παράπονο. Είναι το μοναδικό πληκτρολόγιο που σφέρει αυτή την αναλογική αίσθηση, η οποία θα σας αρέσει ειδικά στα παιχνίδια. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα για έναν gamer να μπορεί να ρυθμίσει η πληθώρα ρυθμίσεων που δίνουν τα αναλογικά προφίλ. Είναι πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για τους σοβαρούς gamer, θα χρειαστεί να ψαχτείτε πάρα πολύ για να το κάνετε αυτό. Το ένα σημαντικό μειονέκτημα, παιδιά, βάλτε ένα αριστερές, εντάξει, τώρα δηλαδή 160 ευρώ, το στέστε κάτι. Και δεν μου αρέσει, βλέπετε ότι τα πλήκτρα έχουν πιάσει ήδη και γυαλίζουνε. Γιατί είναι τα φτηνά, τα πλαστικά. Δεν έχει βάλει τα PBT που είναι τα καλά τα keycaps, έχει βάλει τα απλά με ABS πλαστικό. Στα 160 ευρώ σίγουρα θα περιμέναμε κάτι καλύτερο. Μπορείτε να τα αγοράσετε σαν έξτρα, αλλά θα σας κοστίσουν. Κανα 50 άδικο υπολογίστε για όλα τα keycaps. Δηλαδή 160 και 50 πας στα 210. Τουλάχιστον δώσε μια επιλογή να το πάω εξ αρχής, να μην παίρνω αυτά εδώ. Πλεονεκτήματα. Αναλογικοί διακόπτες με ρυθμιζόμενη διαδρομή και στο digital και στο αναλογικό κομμάτι. Εύκολο, πολύ εύκολο το utility. Δεν σε μπεδεύει, ρε παιδί, δίνει δυνατότητες, δεν σε μπεδεύει. Δεν είναι όπως το IQ της Corsair που γίνεται ο κακός χαμός εκεί πέρα. Δυνατό support, δυνατή υποστήριξη από τη Gooting και από forum και community. Ασχολούνται αρκετοί και είναι φανατικοί. Αυτοί που είναι με τα keyboards είναι φανατικό κοινό και είναι πάρα πολύ καλά διαβασμένοι. Απλό design, εμένα μου αρέσει. Αυτό το απλό δεν μου αρέσουν αυτά τα φανταχτερά. Αυτό για μένα είναι ό,τι πρέπει. Διακριτικό, απλό και όμορφο. Αρκετά μικρές διαστάσεις για full size πληκτρολόγιο. Καλώδιο USB που αφαιρείται. Με βολεύει πάρα πολύ όταν θες να το πάρεις πληκτρολόγιο, το πας σαν υπολογιστή. Το μόνο που είναι να έχεις το καλώδιο συνδεδεμένο πάνω. Δεν χρειάζεται ούτε να το τραβάς από πίσω να το βγάζεις, ούτε cable routing ξανά και όλα αυτά τα βαρετά. Και πολύ εύκολα μπορείτε να αλλάξετε τους διακόπτες. Χαλάει ένας διακόπτης, δεν χρειάζεται να πετάξεις το πληκτρολόγιο. Σου δίνει και η Gooting, ήδη τάκ, τους αλλάζεις και τέλειωσε. Επίσης, αν έχετε βαρεθεί τους μπλε, μπορείτε να πάρετε μαύρους, μπορείτε να πάρετε και τους κόκκινους και να κάνετε αλλαγή. Ή μπορεί να έχεις μισούς μπλε, μισούς κόκκινους. Ό,τι θες κάνεις. Από τη στιγμή που αλλάζουν διακόπτες τόσο εύκολα, είναι στο χέρι σου τι θες να κάνεις. Αρνητικά. Τιμή. 160 ευρώ. Εντάξει, δακρύζουν τα μάτια σου. Και 160 ευρώ δεν σου δίνει PBT Cubs. Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά, δώστε PBT Cubs, δηλαδή στα 160. Πρέπει να δώσεις άλλα 30 ευρώ να πάρεις το wrist rest. Δεν έχει dedicated multimedia keys. Δεν έχει USB pass-through. Βέβαια, εγώ σε αυτό συμφωνώ, γιατί αν έβαζε USB θύρα πάνω εδώ, θα έπρεπε το καλωδιάκι αυτό να γινόταν τερατάκι. Εγώ είμαι κατά το USB pass-through. Τέλος πάντων, πολλοί το θέλουν, εν πάση περιπτώσει. Πολύ σημαντικό αυτό που είπαμε, δεν έχει macro recording λειτουργία. Και επίσης η εγγύηση θα έπρεπε να ήταν αρκετά μεγαλύτερη από τα 2 χρόνια που δίνει η Gooting. 2 χρόνια για αυτό το πληκτρολόγιο για μένα φαίνονται πολύ λίγα. Ειδικά όταν αναφέρει ότι οι διακόπτες αντέχουν για 100 εκατομμύρια κλικς.
Τώρα το τι διακόπτη θα επιλέξετε εσείς, εγώ είμαι στους μπλε, δεν τους αλλάζω. Εντάξει, ξυπνάνε οι γείτονες, αλλά για μένα είναι το απόλυτο. Αυτά. Αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο, thumbs up. Δαυτείτε στο κανάλι μας, πείτε μας, αφήστε σχόλια, πείτε μας τι άλλο θα θέλατε να δείτε στο μέλλον. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Γεια σας.